Έχει ούτε μεγάλη χαρά σήμερα να ξαναδώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον φίλο μου τον Νίκο Τοξτοδουλίδη, τον οποίο όπως πρόσφατα είπα στη Βουλή των Ελλήνων, αυτό το διάστημα τον έχω δει ούτως ή άλλως άπειρες φορές, οι οποίες συνεχίζουν και αυξάνονται. Είχα τη χαρά να τον ενημερώσω διαζώσεις, διότι στο τηλέφωνο μιλάμε συχνότατα για τα αποτελέσματα της περιοδίας στον κόλπο, αλλά και τα αποτελέσματα της σημερινής επίσκεψης και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε για την προετοιμασία της υπογραφής του EastMed στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου και γενικά να ανταλλάξουμε απόψεις για τον καλύτερο συντονισμό μας για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε, που είναι, όπως καλά ξέρετε, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε του διεθνούς δικαίου και όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, χωρίς να αποκλείουμε κανένα. Όλες οι χώρες οι οποίες αντιλαμβάνονται το διεθνές δίκαιο ως το φυσικό περιβάλλον είναι καλοδεχούμενες να συμμετάσχουν στις κοινές μας πρωτοβουλίες. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που πατάω το χώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, θα κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Ερντογάν σήμερα όχι μόνο επέμεινε ότι θα εφαρμοστούν τα δύο μνημόνια και το μνημόνιο της θαλάσσιας ζώνης, αλλά αμφισβήτησε και το νομικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτό? Γιατί νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες είναι επαρκείς για να απαντούν σε κάθε αυθαίρετη τοποθέτηση, δήλωση ή συμπεριφορά. Κύριε Δεντιά, μου επιτρέπετε, θεωρείτε μάλλον ότι η υπογραφή του ΙΣΜΕΤ, των διακριτικών συμφωνών με το αγωγό του ΙΣΜΕΤ, είναι μια πρώτη διπλωματική απάντηση ή αντίδραση προς την Άγκυρα και το πώς η ίδια προσπαθεί να μοιράσει ή καρποδοκούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το ΙΣΜΕΤ. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Νίκο ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι αντίδραση σε κάποιον άλλον. Είναι η προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των πολιτών των χωρών μας, να βελτιώσουμε τις οικονομίες μας, να δώσουμε λύσεις. Και ο EastMed είναι μια μεγάλη ενεργειακή ανίσχυση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το βλέπω τον βλέπουμε. Τις πρωτοβουλίες μας δεν τις βλέπουμε σαν πρωτοβουλίες που απευθύνονται εναντίον κάποιου άλλου. Τις βλέπουμε σαν θετικά βήματα και προσκαλούμε τον οποιοδήποτε να συμμετάσχει εφόσον συμφωνεί με το ευρύτερο πλαίσιο. Κύριε Ανάση, βλέπετε, υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση νομοκλειστικών οικονομικών ζωνών Κύπρου-Ελλάδας-Αίγυπτου? Κοιτάτε, με την Αίγυπτο, εάν θυμάμαι καλά, στις 8 Ιανουαρίου υπάρχει συνάντηση των τεχνικών επιτροπών. Από εκεί και πέρα είναι όλα ανοιχτά και προς συζήτηση.